habla. La ξέρετε ότι η μειονότητα της Τράκης είναι ένα κόσμημα για τη δημοκρατία στη χώρα μας. Λόγω της πολυπολιτισμικότητας, λόγω της ύπαρξής της, λόγω της διαδραστικότητας που υπάρχει, της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της μειονότητας και της πλειονότητας και λόγω των ιστορικών δεσμών. Πραγματικά, σε αυτόν τον χώρο που βρισκόμαστε, άμα θέλουμε να είμαστε ταραλέοι, πρέπει να δείξουμε ότι προχωράμε μπροστά με δημοκρατικές και ριζικές τομές σε κάποια θέματα. Δεν μπορεί η μειονότητα να χρησιμοποιείται κάθε φορά ως εργαλείο είτε προεκλογικά είτε σε κάποιες ιδιαίτερες δύσκολες καταστάσεις για να αλλάξουμε κάποιες ατζέντες. Πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτό το θέμα και πραγματικά στεναχωριέμαι κάμια φορά όταν σκέφτομαι ότι προεκλογικά ίσως και λόγω της πίστης μου και της αφοσίωσής μου στο προηγούμενο κόμμα στο οποίο ήμασταν δεν βγήκα να απαντήσω σε κάτι τύπους σαν τον Σκέρτσο, σαν τον Οικονόμο ή σε κάποιους άλλους που αυτή τη στιγμή ακόμα και ο κύριος Συρίγκος βγήκε να πει ότι είναι παραδοχημένη η συνθήκη της Λοζάνης. Και το βράδυ των εκλογών οι δημοσιογράφοι ήταν έτοιμοι τα αθηναϊκά μέσα να μας κατασπαράξουν και θέλανε δήλωση αν εγώ ή το κόμμα μου σεβόμαστε τη συνθήκη της Λοζάνης ή όχι. Το οποίο βεβαίως και σεβόμαστε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η μειονότητα δεν έχει προβλήματα. Όπως όλες οι μειονότητες και η μειονότητα της Τράκης έχει τα δικά της προβλήματα, πρέπει μέσα στο πρόγραμμά μας, μέσα στο πολιτικό μας λόγο, να αφιερώσουμε τα βασικά σημεία που θέλουμε για την περιοχή. Από την άλλη, δεν είναι μόνο τα θεσμικά, είναι τα οικονομικά που απασχολούν όλη τη χώρα. Πρέπει να τα δούμε όλα από την αρχή. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, αλλά θα πάμε πολύ μπροστά. Είμαι αισιόδοξος. Οι περιστάσεις όπως προείπα απαιτούν χαμόγελα, αισιοδοξία, θάρρος και μέσα στην κοινωνία εξωστρέφεια. Πρέπει να είμαστε δυνατοί για να κερδίσουμε. Ευχαριστώ.